το μήνα Ζήφ ετέθησαν τα θεμέλια του οίκου του Κυρίου και το 11ο έτη, το μήνα Βούλ, ως της είναι ο 8ος μήν, ετελειώθη ο οίκος κατά πάντα τα μέρη αυτού και κατά πάσαν την κατασκευήν αυτού. Ούτως, εις 7 έτη οκοδόμησεν αυτόν. Και τον οίκον αυτού οκοδόμησεν ο Σολομών εις 13 έτη και τελείωσεν όλων των οίκων αυτού. Συνεχίζουμε κάτω δεξιά στο 51 εδάφιο. Κάτω δεξιά 51 εδάφιο. Και συνετελέστη άπαντο έργον, το οποίο έκαμε ο βασιλεύ Σολομών δια των οίκων του Κυρίου, και εισέφεραν ο Σολομών τα αφιερώματα Δαβίδ του πατρός αυτού, το αργύριον και το χρυσίον, και τα σκεύη έθεσεν εν της θησαυρής του οίκου του Κυρίου. Τότε συνήθρισεν ο βασιλεύ Σολομών προς εαυτόν εν Ιερουσαλήμ, τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και πάντα στους αρχηγούς των φυλών, τους οικογενάρχας των ιών Ισραήλ, δια να αναβιβάσωση την κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου, εκ της πόλεως Δαβίδ ή της είναι Ισιών. Και συνηθρίστησαν πάντες οι άνδρες Ισραήλ προς τον βασιλέα Σολομώντα εν τη εορτή, κατά το μήνα Εθανίμ, ως της είναι ο 7ος μήνας. Και ήλθον πάντες οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ και εσήκωσαν ιερείς την κυβωτών. Και ανεβίβασαν την κυβωτών του Κυρίου και την σκηνήν του μαρτυρίου και πάντα τα σκεύη τα άγια τα εν τη σκηνή, ιερείς και λεβίτε ανεβίβασαν αυτόν. Αυτά και ο βασιλεύς Σολομών και πάσα η συναγωγή του Ισραήλ συναχθέντες προς αυτόν ήσαν μετ' αυτού έμπροσθεν της κυβωτού θυσιάζοντες πρόβατα και βόας όσα δεν είναι το δυνατόν να λογαριαστώσει και να ρυθμιθώσει δια το πλήθος. Και εισήγαγον ιερείς την κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου εις τον τόπον αυτής εις το χρηματιστήριον του οίκου εις τα Άγια των Αγίων υποκάτω των πτερήγων των Χερουβίμ, διότι τα Χερουβίμ είχαν εξυπλωμένας τα σπτέρυγας επί των τόπων της κυβωτού και τα Χερουβίμ εκάλυπταν την κυβωτών και τους μοχλούς αυτής άνωθεν. Και εξήρχον οι μοχλοί και εφαίνοντο τα άκρα των μοχλών εκ του Αγίου τόπου έμπροσθεν του χρηματιστηρίου, έξωθεν όμως δεν εφαίνοντο και είναι εκεί έως τη σήμερον. Δεν είναι το εν τη κυβωτό, ημί οι δύο λίθινε πλάκες, τας οποίας ο Μωυσής έθεσεν εκεί εν Χορήβ, όπου ο Κύριος έκαμε διαθήκην προς τους ιούς Ισραήλ, ότε εξήλθον εκ γης Αιγύπτου. Και ως εξήλθον οι ιερείς εκ του Αγιαστηρίου, η νεφέλη ενέπλησε τον οίκον του Κυρίου και δίνει δύνατο οι ιερείς να σταθώσει, δια να λειτουργήσωση εξαιτίας της νεφέλης. Διότι δόξα του Κυρίου ενέπλησε τον οίκον. Τότε λάλησεν ο Σολομών, ο Κύριος είπεν ότι θέλει κατοικίεν γνώφο. Οκοδόμησα εισέ οίκον κατοικήσεως, τόπον δια να κατοικήσει αιωνίως. Και στρέψας ο βασιλεύς το πρόσωπον αυτού, ευλόγησε πάσαν την συναγωγή του Ισραήλ, πάσα δε η συναγωγή του Ισραήλ ίστατο. Και είπεν ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ως της εξετέλεσε, δια της χειρός αυτού εκείνο το οποίο ελάλησε δια του στόματος αυτού προς Δαβίδ τον πατέρα μου λέγον, αφής ημέρας εξήγαγον των λαών των Ισραήλ εξ Αιγύπτου, δεν έκλεξα από πασών των φυλών του Ισραήλ ουδε μίαν πόλην δια να κοδομηθεί οίκος ώστε να είναι το όνομά μου εκεί, αλλά έκλεξα τον Δαβίδ δια να είναι επί των λαών μου Ισραήλ. Και ήλθεν εις την καρδία του Δαβίδ του πατρός μου να οικοδομήσει οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Αλλά ο Κύριος είπε προς τον Δαβίδ τον πατέρα μου, επειδή ήλθεν εις την καρδία σου να οικοδομήσεις οίκον εις το όνομά μου, καλώς μεν έκαμας ότι συνέλαβες τούτον την καρδία σου, πλην εσύ δεν θέλεις οικοδομήσεις τον οίκον, αλλά ο Υιός σου, ως της θέλει εξέλθει εκ της οσφίως σου, ούτως θέλει οικοδομήσει τον οίκον εις το όνομά μου. Ο Κύριος λοιπόν εξεπλήρωσε τον λόγον αυτού τον οποίον ελάλησεν και εγώ ανέστην αντί Δαβίδ του πατρός μου και κάθισα επί του θρόνου του Ισραήλ καθώς ελάλησεν ο Κύριος και οκοδόμησα τον οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Και διόρισα εκεί τόπον δια την κυβωτών ενή κείτε η διαθήκη του Κυρίου την οποία έκαμε προς πατέρα Σιμών όταν εξήγαγεν αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Και σταθείς ο Σολομών έμπροσθεν του θυσιαστηρίου του Κυρίου,
ενώπιον πάσης της συναγωγής του Ισραήλ, εξέτεινε τα σχήρας αυτού προς τον ουρανόν και είπε: «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δεν είναι Θεός ομοιός σου εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω, ως τη σφυλάτη την διαθήκην και το έλεος προς τους δούλους σου, τους περιπατούντας ενώπιόν σου εν όλη τη καρδία αυτών. Ως τη σε φύλαξας προς τον δούλο σου Δαβίδ τον πατέρα μου, όσα ελάλησας προς αυτόν και λάλησας δια του στόματός σου και εξετέλεσας δια της χειρός σου καθώς την ημέραν ταύτην. Και τώρα, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, φύλαξον προς τον δούλο σου Δαβίδ τον πατέρα μου εκείνο το οποίον υπεσχέθης προς αυτόν λέγον, δεν θέλει εκλείψει σε ανήρ έμπροσθέν μου καθήμενος επί του θρόνου Ισραήλ μόνο εάν προσέχουσιν η Ιησού εις την οδόν αυτών δια να περιπατώσει ενώπιόν μου καθώς σύ περιεπάτησας ενώπιόν μου. Τώρα λοιπόν Θεέ του Ισραήλ ας αληθεύσει δέομαι ο λόγος σου τον οποίον ελάλησας προς τον δούλο σου Δαβίδ τον πατέρα μου, αλλά θέλει αληθώς κατοικήσει Θεός επί της γης? Ιδού ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανή να σε χωρέσωση, πόσον ο λιγότερον ο οίκος ούτος τον οποίον οκοδόμησα, πλην επίβλεψον επί την προσευχήν του δούλου σου και επί την δέησιν αυτού Κύριε Θεέ μου, ώστε να εισακούσεις της κραυγής και της δεήσεως την οποία ο δούλος σου δέεται ενώπιόν σου την σήμερον, δια να είναι η οφθαλμή σου ανεωγμένη προς τον οίκον τούτον νύχτα και ημέρα προς τον τόπον περί το οποίο είπα στο όνομά μου θελείστε εκεί, δια να εισακούεις της δεήσεως την οποία ο δούλος σου δέεται εν το τόπο τούτο. Και επάκουε της δεήσεως του δούλου σου και του λαού σου Ισραήλ όταν προσεύχονται εν το τόπο τούτο, και άκουε εσύ εκ του τόπου της κατοικήσεώς σου εκ του ουρανού και ακούον γίνου έλεος. Αμήν. Το σχέδιο του Θεού προχωράει, εκπληρώνεται και ολοκληρώνεται. Ο Σολομών, παρόλο που δεν είχε ούτε τις δυνατότητες να οικοδομήσει, ούτε τις ικανότητες, και σαν άνθρωπος αλλά και σαν βασιλιάς Ισραήλ, του Ισραήλ, ο Θεός με ρίμνησε, όπως είπαμε, και διήγηρε τον βασιλιά της Τύρου, της Σιδώνος, τον Χιράμ, ο οποίος ήταν φίλος του Δαβίδ, και προσεφέρθη αυτός να βοηθήσει τον βασιλιά Σολομώντα και το λαό Ισραήλ και με ξύλα, καθώς αυτοί μπορούσαν και είχαν αυτή την ικανότητα να εκμεταλλεύονται τα δάση του Λιβάνου, να προμηθεύσει απεριόριστη ξυλία, πέτρες, λίθους, εκλεκτούς, ώστε ο Σολομών με χιλιάδες ανθρώπους Ισραηλίτες και όχι μόνο που είχε, κατάφερε μέσα σε 4 μόνο χρόνια να οικοδομήσει ένα από τα λεγόμενα ανθρωπίνως 7 θαύματα της γης των ανθρώπων, τον περίφημο ναό του Σολομώντος, ο οποίος ήταν πραγματικά έργο μέγα, και το σημαντικότερο είναι ότι αυτό το έργο το μεγάλο χτίστηκε, οικοδομήθηκε όχι κατά την επίνεια του Σολομώντος ή ανθρώπων σοφών, αλλά κατά την εντολή και σε λεπτομέρειες που έδωσε ο Θεός στον Δαβίδ, τον πατέρα του Σολομώντα, και ο Δαβίδ στον Σολομώντα, γνωρίζοντας ο ίδιος ότι δεν είναι το έργο του να οικοδομήσει τον ναό, το έργο του είναι να στηρίξει και να ξεκινήσει τη βασιλεία του Θεού επί της γης, μέσα από την οποία θα έβγαινε εν τέλει και ο Ιησούς Χριστός και της οποίας αυτής βασιλείας δεν θα υπάρχει τέλος. Μέσα σε 4 λοιπόν χρόνια κατάφερε ο Θεός με τον Σολομώντα, κατάφερε ο Σολομώντας με τη βοήθεια του Θεού και οικοδομήθηκε ο ναός. Ένας λαός τέλειος, γιατί όπως είπαμε δεν ήτανε με επίνεια η σοφία ανθρώπων κατασκευασμένος, ένας ναός τέλειος, γιατί ήταν κατασκευασμένος με τις εντολές και την οδηγία του Θεού σε απόλυτη λεπτομέρεια. Και ως προς το κτίσμα, αλλά και ως προς το περιεχόμενο, τα σκεύη, και ως προς την κάθε λεπτομέρεια ήταν κατασκευασμένος ο ναός. Μάλιστα, το σημαντικότερο σημείο του ναού ήταν πίσω
από το παραπέτασμα όπου ήταν τα Άγια των Αγίων και εκεί μέσα ο Θεός είχε προσδιορίσει το λεγόμενο χρηματιστήριο, είχε προσδιορίσει ο Θεός να τεθεί κυβωτός, αλλά και οι εντολές γεγραμμένες με τον δάχτυλο του Κυρίου πάνω σε λίθινες πλάκες που δόθησαν από τον Θεό στο Μωυσή. Και έτσι ο Σολομών μέσα, όπως είπαμε, σε 4 χρόνια τελείωσε, και όταν τελείωσε εισέφερε και όλα τα αφιερώματα που του είχε εμπιστευθεί ο πατέρας του, ο Δαβίδ, μέσα στο ναό. Δηλαδή στην πραγματικότητα ο Σολομών δεν έκανε τίποτα ούτε από τα δικά του ούτε από τις ικανότητές του. Και έτσι γίνεται το έργο του Θεού. Το αληθινό έργο του Θεού δεν γίνεται με τη σοφία του ανθρώπου, δεν γίνεται με τις ικανότητες του ανθρώπου, ούτε με μέσα ανθρώπινα. Το έργο του Θεού, που σήμερα στην εποχή μας, στην Καινή Διαθήκη, είναι βασικά σωτηριακό, γίνεται από τον ίδιο το Θεό, καθώς ο Θεός αναγεννάει τον άνθρωπο που δέχεται τον Χριστό, γιατί είναι γεγραμμένο «Όσοι δέχονται τον Χριστό, σε αυτούς έδωκε εξουσία να γίνωση», όχι ότι γίνονται μόνο επειδή δέχονται τον Χριστό, γιατί τον Χριστό τον δέχονται πάρα πολύ, αλλά σε όλους που δέχονται τον Χριστό δίνει εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού από τη στιγμή που θα λάβουν τον Χριστό, θα επικαλεστούν το όνομα του Χριστού, θα εξητήσουν να αναγεννηθούν άνωθεν και ο Πατέρας Θεός θα τους αναγεννήσει κατά το πολύ έλεος αυτού δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εις ελπίδα ζώσα. Και στη συνέχεια, για να οριστικοποιηθεί η σωτηρία, γιατί με την αναγέννηση γίνεται ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος που αναγεννάται συμμέτοχος του θανάτου του Χριστού, για να οριστικοποιηθεί όμως η σωτηρία κατά το Λόγο του Θεού, όποιος πιστεύσει και βαφτιστεί θα σωθεί. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τους αναγεννημένους τους προσθέτει, τους σωζωμένους τους προσθέτει κάθε μέρα στην Εκκλησία Του, τους διδάσκει, γιατί είναι ο διδάσκαλος της Εκκλησίας, δεν υπάρχει άνθρωπος διδάσκαλος, ο Χριστός είναι μόνο διδάσκαλος, είναι και καθηγητής, τους οδηγεί, τους αποκαλύπτει μέσα στην καρδιά Του το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, για να πραγματοποιηθεί, ολοκληρωθεί η σωτηρία του ανθρώπου, και κάτι που είναι πολύ δύσκολο ανθρωπίνως, πείθεται ο άνθρωπος και βαφτίζεται εν ύδατη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Και στη συνέχεια αποκαλύπτει πάλι ο Ιησούς Χριστός μέσα στην Εκκλησία Του ότι τώρα θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Ο άνθρωπος λοιπόν που θα ακούσει, γιατί σου ακούοντας δίνεται το Πνεύμα το Άγιο, που θα πιστέψει το Λόγο του Θεού, γιατί στους πιστεύοντες δίνεται το Πνεύμα το Άγιο, και που θα πειθαρχήσει, γιατί στους πειθαρχούντας δίνεται το Πνεύμα το Άγιο, θα πειθαρχήσει να εξητήσει, γιατί στους εξητούντας δίνεται το Πνεύμα το Άγιο. Πειθαρχούν λοιπόν εξητώντας, και έρχεται ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία τον καιρό της πρωίμης βροχής και στον καιρό της τελευταίας Αποστολικής Εκκλησίας που είναι ο καιρός της οψίμου βροχής, έρχεται ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και παραλαμβάνει το Πνεύμα του Άγιου από τον Πατέρα και βαφτίζει εν Πνεύματι Αγίω και Περί τα παιδιά του Θεού, ώστε να έχουν δύναμη, παιδιά του Θεού αληθινά, να έχουν δύναμη πλέον να περπατάνε στις οδούς του. Ο Σολομών λοιπόν και αυτός οδόμησε το ναό, το έργο αυτό που έκανε, και δεν το έκανε με δικά του σχέδια, και με δική του σχέδια, και με δικά του υλικά, αλλά και τον εκόσμησε ούτε με δικά του στολίσματα. Ο Δαβίδ είχε φροντίσει να προμηθεύσει στον Δαβίδ, στον Σολομώντα, όλα όσα χρειάζονταν
να κοσμήσουνε και να γεμίσουνε το ναό του Σολομώντος, ώστε να είναι απολύτως έτοιμος. Και όταν ετοιμάστηκε, τότε ο Σολομών, πάντοτε προχωρώντας σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και με το θέλημα του Θεού, συνήθρισεν προς εαυτόν εν Ιερουσαλήμ, στο ναό τον οποίον οικοδόμησε, όλους τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ, από όλες τις φυλές, όλους τους αρχηγούς των φυλών και όλους τους αρχηγούς των οικογενειών του Ισραήλ, για με πρόθεση να αναβιβάσουν την κιβωτόν της Διαθήκης εκ της πόλεως Δαβίδ, η οποία είναι η Σιών. Θυμίζω ότι η κιβωτός της Διαθήκης είχε αρπαχθεί από τους εχθρούς, από τους Φιλιστέους, την περίοδο της αποστασίας του Ηλί, ιδιαιτέρως δε τον τέκνον του. Όμως οι Φιλιστέοι δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν, γιατί κάθε φορά που έβαζαν την κιβωτό μέσα στο ιερό των ειδώλων τους, οι θεοί τους έπεφταν και έσπαγαν. Και όποιος την έπιανε, ερχόντουσαν σε αυτόν κρίσεις θεού, αιμορροίδες και άλλες ταλαιπωρίες. Μέχρι που πίστηκαν και είπαν, θα τη φορτώσουμε σε μία άμαξα, δεν θα την οδηγήσουμε εμείς, και αν τα ζώα από μόνα τους τα βόδια πάνε στον Ισραήλ, τότε θα καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι πίσω από όλα αυτά. Και πράγματι έτσι έγινε. Και έφτασε, ο Δαβίδ την βρήκε πια μέσα στα όρια του Ισραήλ την κιβωτό και αποφάσισε να τη φέρει στην Σιών, στην Ιερουσαλήμ. Ήταν στην οικογένεια του Ουζά, που ήταν στο αλώνι του. Αυτός τη φιλοξένησε και όταν ο Δαβίδ πρότεινε να τη φέρουν, αποφάσισε αυτός να τη φέρει. Όμως στο δρόμο κάποια στιγμή τραντάχτηκε η άμαξα, πήγε ο Ουζά να πιάσει για να φυλάξει την κιβωτό και έπεσε νεκρός. Ο Δαβίδ λυπήθηκε πάρα πολύ και έψαξε να βρει γιατί. Γιατί είχε αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό ο Δαβίδ, να ρωτάει γιατί συνέβη αυτό το κακό. Δεν μπορεί, αφού εγώ περπατάω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δοξάζω το Θεό και κάνω το θέλημα του Θεού. Γιατί συνέβη αυτό το κακό. Και συνειδητοποίησε, κατάλαβε, ότι δεν μετεφέρεται η κιβωτός σύμφωνα με το θέλημα του Θεού από τους ιερείς και τους Λεβίτες, αλλά μετεφέρθη από αυτούς τους οποίους κατεσκήνωσε προσωρινά η σκηνή. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδερφοί, ό,τι κάνουμε να είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, για να έχουμε και την εύνοια του Θεού, αλλά και να μην έχουμε και τις ταλαιπωρίες που έρχονται όταν δεν είμαστε στο θέλημα του Θεού. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και πρέπει να το πούμε μια φορά ακόμη, ότι σε κάθε άνθρωπο ο Θεός έχει προσδιορίσει ένα συγκεκριμένο δρόμο. Γι' αυτό και όλοι οι άνθρωποι του Θεού προσεύχονται και ζητάνε λέγοντας, «Θεέ μου», έλεγε ο Μωυσής, «δίδαξέ με την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω». Ο δε Δαβίδ πάντοτε προσευχότανε και έλεγε, «δίδαξέ με, του ποιήν το θέλημά σου». Αλλά και ο ίδιος ο Θεός προφητικά, μέσα από το ψαλμωδό του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου, είπε ότι εγώ ο Θεός, όταν εσείς μετανοείτε, όταν εσείς επιστρέφετε, όταν εσείς εξομολογήσετε τα λάθη σας σε μένα, εγώ θα σας συνηθίζω, εγώ θα σας διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατείτε, εγώ θα σας συμβουλεύω στις λεπτομέρειες της ζωής σας, και εγώ θα σας προστατεύω. Την υπόσχεση Θεού. Υπόσχεση Θεού σε αυτούς που μετανοούν. Γι' αυτό και ο χριστιανός ζει μέσα σε μια συνεχόμενη μετάνοια, για να απολαμβάνει την εύνοια του Θεού. Ο Θεός να τον συνετίζει. Ο Θεός να τον διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατάει. Ο Θεός να τον συμβουλεύει. Έχουμε ανάγκη από τη συμβουλή του Θεού.
και ο Θεός να μας προστατεύει μέσα σε αυτές τις φοβερές δυσκολίες της ζωής, ιδίως σε αυτές τις έσχατες ημέρες. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σοβαρό το να μετανοούμε άμεσα, όπως και ο Δαβίδ κατάλαβε ότι έκανε λάθος, γι' αυτό ήταν ο χαλασμός του Ουζά, εξομολογήθηκε στον Κύριο, μετανόησε και έκαμε το θέλημα του Θεού, προσκάλεσε τότε τους ιερείς, τους Λεβίτες, μετέφεραν την κιβωτό και ενώ μετεφέρω το κιβωτό, η κιβωτός, ο Δαβίδ εγυμνώθη από την βασιλική στολή του, φορώντας μόνο εφόδ, δεν έγινε τσίτσιδος, δεν έμεινε ολόγυμνος, αλλά εγυμνώθη από τη βασιλική στολή του, από την ένδοξη βασιλική στολή του και φόρεσε ρούχα ταπεινά και μάλιστα μόνο εφόδ. Η Μιχάλη, όπως ξέρετε, τον είδε, τον εξουθένησε και όταν τον συνάντησε του λέει πως κατάντησες έτσι και γυμνώθηκες μπροστά στις δούλες σου. Και ο Δαβίδ είπε για το Θεό θα ταπεινώνομαι και θα ξεγυμνώνομαι και σε αυτές που λες ότι ξεφτυλίστηκα, σε αυτές ο Θεός θα με υψώσει και θα με ευλογήσει. Και έτσι η Κιβωτός πια βρίσκεται στη Σιών, στην Ιερουσαλήμ και περιμένει ο Θεός να μεταφερθεί στο ναό του, στον μοναδικό ναό που χτίστηκε ποτέ κατ' εντολήν του Θεού για να κατοικεί μέσα ο Θεός, ώστε όποιος πλησιάζει τον ναό συναντάει το Θεό και ό,τι ζητάει από το Θεό του απαντάει ο Θεός. Αυτό είναι η υπόσχεση του Θεού και αυτό έχει και στο μυαλό του ο Σολομών, γι' αυτό φωνάζει τους ιερείς και τους Λεβίτες να παραλάβουν την Κιβωτό, διδασκόμενος από τα λάθη του πατέρα του, και ανεβίβασαν την Κιβωτό του Κυρίου και τη σκηνή του μαρτυρίου και όλα τα σκεύη τα Άγια τα οποία βρίσκονταν στη σκηνή του μαρτυρίου, και οι ιερείς και οι Λεβίτες ανεβίβασαν αυτά κατά το γεγραμμένο Λόγο του Θεού, το οποίο, αδερφοί αγαπητοί, είναι και η ασφαλειά μας. Ασφαλής είναι ο άνθρωπος που ό,τι κάνει στη ζωή του φροντίζει να εξετάζει ότι είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι η ασφαλειά μας. Η αληθινή ασφαλειά μας. Και είναι θέμα απόφασης. Αποφασίζω να κάνω μόνο ότι είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Ούτε θα προσθέτω, ούτε θα φέρω. Εάν το λέει, θα το κάνω. Αν δεν το λέει, δεν ασχολούμαι με αυτό. Μα είναι πάρα πολύ καλό, κατά την ανθρώπινη άποψη. Δεν είναι εκεί το κρίσιμο σημείο. Το κρίσιμο σημείο αν είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο. Τότε είναι πάρα πολύ καλό. Περπατώντας λοιπόν ο Σολομών κατά πάντα σύμφωνα με το Λόγο του Θεού έτσι πως τον παρέλαβε από τον Μωυσή αλλά και από τον Δαβίδ, τον βασιλιά, τον προφήτη και τον πατέρα του, εισήγαγε λοιπόν μέσα στα Άγια των Αγίων, εισήγαγαν. Αυτός δεν ήταν μέσα, δεν μπήκε μέσα, ήταν βασιλιάς. Δεν άγγιξε την Κιβωτό, δεν εισήλθε στα Άγια των Αγίων. Τίποτα δεν έκανε αυτός, αδελφοί. Εισήγαγαν, τοποθέτησαν οι ιερείς και όταν τοποθετήθηκε η Κιβωτός στη θέση της, κάτω από τις πτέρυγες των Χερουβίμ, τα οποία Χερουβίμ και Σεραφείμ μοιάζουν ότι δεν είναι οι άγγελοι του Θεού οι οποίοι εμφανίζονται σαν άντρες με λευκά. Τα Σεραφείμ είναι εξαπτέρυγα με έξι πτερά, τα οποία έχουν αποστολή να δοξάζουν το Θεό, και τα Χερουβίμ είναι με δύο πτέρυγες που έχουν σαν αποστολή να φυλάνε φύλακες, να προστατεύουν τα πράγματα του Θεού. Θυμηθείτε ότι Χερουβίμ έθεσε ο Θεός στην πύλη του Παραδείσου της Εδέμ, όταν παρέβη τις εντολές του Θεού Αδάμ και η Εύα, για να μην εισέλθουν μέσα στον Παράδεισο,
και να μην φάνε από το δέντρο της ζωής και ζήσουνε αιώνια με αυτό το σώμα της αμαρτίας και του θανάτου. Άλλο λοιπόν είναι τα χερουβίμ, τα οποία είναι φύλακες, φρουροί στην υπηρεσία του Θεού. Άλλο είναι τα σεραφίμ, που είναι όντα στην παρουσία του Θεού για να δοξάζουν τον Κύριο, να δοξολογούν αιωνίως τον Θεό με 6 πτέρυγες, και άλλοι είναι οι άγγελοι που είναι πνευματικά όντα εις υπηρεσίαν αποσταλόμενα από το Θεό, εξού και άγγελοι που σημαίνει αγγελιοφόροι, προς τους μέλλοντες να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή πιστούς ανθρώπους. Ενώ λοιπόν ήταν ιερείς μέσα στα Άγια και τοποθέτησαν και βγήκαν από τα Άγια, τότε σε όλο το ναό ήλθε η παρουσία του Θεού, ήλθε η δόξα του Θεού και νεφέλη της δόξης του Θεού ενέπλησε όλων των οίκων του Κυρίου και δεν είναι δύνατο οι ιερείς πλέον να σταθούν για να λειτουργήσουν εξαιτίας της νεφέλης, διότι η δόξα του Κυρίου ενέπλησε τον οίκον του Κυρίου. Ναός Θεού χωρίς πνεύμα Άγιο, δύναμη Πνεύματος Αγίου, δεν υπάρχει. Το χαρακτηριστικό και της σκηνής του μαρτυρίου ήταν ότι επλήστη από τη δόξα του Θεού όταν την κατασκεύασε ο Μωυσής και δεν έπαψε να υπάρχει δόξα του Θεού εκεί. Γι' αυτό στα 40 χρόνια όταν ο λαός Ισραήλ επέστρεφε, δεν επέστρεφαν σύμφωνα με την άποψη του Μωυσή, αλλά όταν κατέβαινε η νεφέλη πάνω στη σκηνή του μαρτυρίου, ο λαός Ισραήλ στρατοπέδευε και δεν σηκωνόταν από το στρατόπεδό του, από τη στρατοπέδευσή του, εάν δεν σηκωνόταν η νεφέλη και προχωρούσε μπροστά και ο λαός Ισραήλ ακολουθούσε. Βλέπετε ότι το έργο του Θεού δεν μπορεί να γίνει από ανθρώπους με τη δική τους σοφία, σύνεση και με τη δική τους ικανότητα. Και το έργο του Θεού δεν είναι μόνο μέσα στην Εκκλησία, το έργο του Θεού είναι μέσα στην οικογένεια. Δεν μπορείς να είσαι καλός πατέρας ή καλή μητέρα αν δεν υπάρχει η νεφέλη του Πνεύματος του Αγίου στο σπίτι. Δεν μπορείς να είσαι καλό παιδί, καλά παιδιά, αν δεν υπάρχει η νεφέλη του Πνεύματος του Αγίου στο σπίτι. Δεν μπορείς να είσαι καλός χριστιανός αν δεν υπάρχει η νεφέλη του Πνεύματος του Αγίου μέσα στο σώμα μας, που είναι ναός του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας. Βλέπετε, ο Θεός κάνει τα πάντα με το Λόγο Του, αλλά εν Πνεύματι Αγίου. Δια του Ιησού Χριστού, αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Όταν είπε ο Θεός «γεννηθεί το φως», εγένετο. Αλλά είπε ο Θεός, εξήλθε ο Λόγος και εκπλήρωσε, εξετέλεσε το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός είναι ο Τριαδικός Θεός τον οποίο λατρεύουμε. Ο Θεός να μας φωτίζει, αδερφοί, να περπατάμε στην παρουσία του Θεού και να εξητούμε τη δόξα του Θεού στη ζωή μας. Αλλά δεν πρόκειται να έρχεται εάν δεν εξητούμε το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, να καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Το όπλο μας για την προσέλκυση, για την προσέγγιση, για την προσέλκυση της δόξας του Θεού και για την προσέγγιση μας προς το Θεό είναι το αίμα του Χριστού. Κάθε πότε θα μετανοούμε και θα ζητάμε το αίμα του Χριστού. Η άποψή μου είναι συνέχεια. Συνέχεια. Το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και από αυτές που ξέρουμε και τις αναγνωρίζουμε και από αυτές που δεν ξέρουμε γιατί δεν τις αναγνωρίζουμε και από αυτές που υπάρχουν μέσα μας που δεν μπορούμε ποτέ να τις καταλάβουμε. Τα κρύφια αμαρτήματά μας. Η ασφάλειά μας. Είναι το αίμα του Ιησού Χριστού
να καθαρίζει μας πάντοτε από πάσης αμαρτίας. Και δεν υπάρχει πουθενά αλλού, σε καμιά άλλη θρησκεία, παρά μόνο στην Εκκλησία του Χριστού, την αληθινή Εκκλησία του Χριστού, που βασιλεύει, που κατοικεί, είναι ο οίκος του Θεού του Σόντος, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, κεφαλή είναι ο Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο διοικητής. Υπάρχουν πολλές χριστιανικές θρησκείες οι οποίες ασχολούνται με Αγίους, με τη Μητέρα του Κυρίου, με τους Αγγέλους, προσεύχονται σε αυτούς και παραβλέπουν το αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι μια μεγάλη πλάνη, αδερφοί, που διώγνει τον άνθρωπο μακριά από την παρουσία του Θεού. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος. Δεν υπάρχει. Πάντες ήμαρτων και στερούνται της δόξης του Θεού. Το ξαναλέω για να το κατανοήσουμε αυτό. Πάντες ήμαρτων και στερούνται της δόξης του Θεού. Όταν όμως έρθει το αίμα του Ιησού Χριστού, μας καθαρίσει και μας αγιάσει, τότε πλημμυρίζει το ναό αυτό του σώματός μας η δόξα του Χριστού. Στην αμαρτία υπάρχει στέρηση στη δόξα του Χριστού. Στη μετάνοια και στην επιστροφή υπάρχει πλήρωση της δόξας του Χριστού. Και εμείς θέλουμε να ζούμε στη δόξα του Χριστού. Είναι αναγκαίο, γιατί αλλιώς δεν είναι ναός, είναι κτίσμα. Ο ναός Σολομώντος όμως ήταν κτίσμα, αλλά έγινε ναός όταν πλημμύρισε το ναό η δόξα του Κυρίου. Τότε έγινε ναός. Και τότε ο Σολομών ελάλησε προς το Θεό, προσευχήθηκε και είπε: «Κύριε, εσύ είπες ότι θα κατοικείς εν γνώφο». Γνώφο σημαίνει σκοτάδι. Και αλήθεια είναι ότι τα Άγια των Αγίων δεν είχαν παράθυρο. Ήταν ένα σκοτεινός τόπος. Σκοτεινό σύννεφο. Εγώ όμως οικοδόμησα σε σέναν οίκον για να κατοικήσεις. Και μάλιστα τόπον για να κατοικείς αιωνίως. Και στρέψας ο βασιλεύς το πρόσωπον, έκανε αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Προσευχήθηκε πρώτα για τους άλλους. Και αυτό, αδερφοί, μην το ξεχνάμε. Και το ξεχνάμε γιατί είμαστε άνθρωποι, γονατίζουμε και το πρώτο που λέμε: «Βόηθαμε, Κύριε». Ενώ ο Θεός θέλει να λέμε: «Βόηθα τους, βόηθα τον, βόηθα την, Κύριε», πρώτα. Γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι να εκπαιδευόμαστε καθημερινά στην αγάπη, προσευχόμενοι υπέρ των άλλων. Πρώτα λοιπόν ο Σολομών, βλέποντας το θαύμα αυτό το μεγάλο που γέμισε ο οίκος από τη δόξα του Θεού, ώστε οι ιερείς δεν μπορούσαν να μείνουν μέσα και βγήκαν έξω, σήκωσε το χέρι του και ευλόγησε το λαό Ισραήλ. Χαίρεται ο Θεός. Και αυτό το έχω ζήσει, θέλω να σας το πω αυτό, αδερφοί, γιατί δεν μου έχει φύγει ποτέ από το μυαλό, αλλά και από την καρδιά. Ήμουν πολύ καινούριος χριστιανός. Ήμουνα στον πύργο, στα αδέρφια και προσευχόμαστε. Δεν ήμουν βαφτισμένος με πνευμάγιο, πολύ καινούριος. Και έρχεται μια σκέψη στο μυαλό μου, πιστεύω ότι ήταν από το Θεό: «Σήμερα θα προσευχηθώ για τους άλλους». Και μ' άρεσε αυτή η σκέψη. Και ενώ όλοι προσεύχονταν, ήμουν αγωνατιστός κι εγώ, και άρχισα τώρα να προσεύχομαι για όλους τους άλλους έναν έναν. Και ξαφνικά ανοίγει τα μάτια μου ο Θεός και βλέπω όραση. Προσευχόμαστε και ήταν ένα τραπέζι μπροστά, πραγματικό, όχι όραση, πραγματικό τραπέζι. Εκεί που τρώγαμε, ας πούμε, μικρό όμως, όχι μεγάλο τραπέζι, στην κουζίνα προσευχόμαστε. Και ξαφνικά εκεί που ήμουν γονατιστός, δίπλα στο τραπέζι σε κάποια απόσταση, ανοίγει ο ουρανός
Αλλά το ζήσα αυτό, δεν ήταν ότι το βλέπα, το ζήσα. Και αρχίζει να πέφτει μια βροχή, μα μια βροχή, αδερφή, πάνω στο τραπέζι, έπιανε την κάθε λεπτομέρεια του τραπεζιού, της γωνιάς, την έβλεπα τη βροχή, την άκουα, βροχή, και δεν χυνόταν τίποτα έξω. Έπεφτε στο τραπέζι και χανόταν στο τραπέζι. Το απορροφούσε. Ήτανε μια από τις πιο ευλογημένες στιγμές που έχω ζήσει. Δεν έχω ξαναδεί, δεν έχω ξαναζήσει να ανοίγει ο ουρανός, να πέφτει η βροχή ακριβώς προσανατολισμένη και προσδιορισμένη στον τόπο που ο Θεός ήθελε. Δίπλα ούτε μια σταγόνα. Δεν είναι φοβερό, αδερφοί? Δίπλα ούτε μια σταγόνα. Και όλη η βροχή εκεί και δεν χανόταν ούτε μια σταγόνα. Πώς απορροφιόταν εκεί? Αλλά δεν το είδα, το έζησα. Άκουγα τη βροχή να πέφτει, άκουγα τη βροχή να χτυπάει στο τραπέζι. Και κατάλαβα, βέβαια μετά το είδα στη γραφή, και κατάλαβα πόσο ευαρεστείται ο Θεός όταν ο χριστιανός με κίνητρο την αγάπη ή ακόμη λιγότερο, αλλά το ίδιο καλό, με πρόθεση να αυξήσει ο Θεός την αγάπη του, εκχέοντας την αγάπη του Διαπνεύματος Αγίου μέσα στην καρδιά του, αρχίζει και προσεύχεται με ζήλο για όλους τους άλλους. Αυτός ο χριστιανός είναι χρήσιμος στο Θεό, είναι αξιόπιστος στο Θεό και είναι και πιο ευλογημένος στο Θεό. Δεν λέω να μην προσευχόμαστε για τον εαυτό μας. Αντιθέτως, ο Θεός λέει: ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Αλλά το να προσεύχεσαι για τους άλλους είναι κάτι που ευαρεστεί το Θεό αφάνταστα, επειδή ο Θεός είναι αγάπη. Και ευαρεστείται ο Θεός όταν προσεύχεσαι με αγάπη, όχι με υποχρέωση, επειδή μου είπε τώρα να προσευχηθώ, Κύριε ευλόγησε τον σε παρακαλώ γιατί μου το είπε, όχι έτσι. Με μεγαλύτερο ζήλο και με μεγαλύτερη αγάπη, δεν είναι εύκολο, από ότι προσευχόμαστε για τον εαυτό μας ή και ακόμη για τα μέλη της οικογένειάς μας. Όχι ότι δεν θα προσευχόμαστε για αυτούς και για τον εαυτό μας, βεβαίως. Αλλά να αρχίζουμε, αδερφοί, πάντα, είτε επειδή αγαπάμε, είτε επειδή θέλουμε να εκπαιδευτούμε στην αγάπη, να μας αυξήσει ο Θεός την αγάπη από όλους τους άλλους. Με ζήλο και με μεγάλη εξήτηση, με κραυγή. Ο Σολομών λοιπόν στρέψα στο πρόσωπό του, ευλόγησε πάσαν, ακούτε αδερφοί, δεν είναι τίποτα τυχαίο στο λόγο του Θεού, πάσαν τη συναγωγή του Ισραήλ, όλους. Τους ευλόγησε, Κύριε ευλόγησε τους σε παρακαλώ. Πολύ ευλόγησε αυτή τη συναγωγή. Και είπε ευλογητός Κύριε, και η συναγωγή, βλέποντας και ακούγοντας την προσευχή και την ευλογία του Σολομώντα, έδωσε δόξα στο Θεό. Είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Κορινθίους, ο Απόστολος Παύλος, αν το βρω, Χριστέ μου βοήθησέ με να το βρω. Ακούστε τι λέει, στη σελίδα 1022. Είναι κεφάλαιο 4 και εδάφιο 15. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους στη δεύτερη. Διότι τα πάντα είναι δια σας, ώστε η χάρις πλεονάσασα, πώς πλεονάζει, δια της ευχαριστίας των πλειωτέρων να περισσεύσει, η χάρις η πλεονάσασα να περισσεύσει στη δόξα του Θεού. Η χάρις πλεονάζει όταν ευχαριστούν οι περισσότεροι για το έργο που κάνεις εσύ σε αυτούς.
για ό,τι προσφέρεις. Ό,τι και να κάνεις στην υπηρεσία των αδελφών σου, μα προσεύχεσαι, μα υπηρετείς, μα βοηθάς, μα αγκαλιάζεις, μα παρηγορείς, μα ενισχύεις, μα στηρίζεις. Ό,τι και αν κάνεις στους αδελφούς σου, στη ζωή σου θα πλεονάζει η χάρις, γιατί οι άλλοι θα ευχαριστούν για σένα και έτσι θα δοξάζει το Θεός. Αλληλούια. Για σκεφτείτε, αδερφοί, να βλέπει ο Θεός έναν άνθρωπο ότι προκαλεί με τη ζωή του, με την προσευχή του, με την υπηρεσία του, τη δόξα του Θεού. Να δοξάζεται ο Θεός από σένα, από μένα, με τη ζωή σου, με τη ζωή μου, με την υπηρεσία σου και με την προσευχή σου. Πλεονάσασα, η χάρις πλεονάσασα, εις δόξαν Θεού, δια της ευχαριστίας των πλειοτέρων. Αυτό έγινε τώρα. Ευλόγησε ο Θεός το Σολομώντα, και ο γεμίζοντας την κατασκευή του, το έργο του, με την παρουσία του Θεού, και βλέποντας την ευλογία του Θεού ο Σολομώντας, έστρεψε το βλέπα του στη συναγωγή και τους ευλόγησε όλους. Και βλέποντας τώρα ο λαός τον Θεό να ευλογεί το έργο του Σολομώντα και το Σολομώντα να ευλογεί τη συναγωγή, τι είπε? Ευλογητός, δόξασε το Θεό, ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ που εξετέλεσε δια της χειρός αυτού του Σολομώντα εκείνο το οποίο ελάλησε δια του στόματος αυτού του Θεού προς τον Δαβίδ τον πατέρα μου λέγον. Αλληλούια, αδερφοί. Αφής ημέρας, είπε ο Θεός στον Δαβίδ, εξήγαγον τον λαόν μου τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου, δεν έκλεξα αυτόν από πασών των φυλών του Ισραήλ ούτε μία πόλη διαν οικοδομηθεί οίκος, αλλά εκείνο στο όνομά μου, αλλά εκείνο το οποίο εξέλεξα ήταν το Δαβίδ. Δια να είναι βασιλιάς στο λαό μου Ισραήλ. Δηλαδή η εκλογή του Θεού ξεκινάει πάντοτε από έναν άνθρωπο. Και μέσα από αυτόν τον άνθρωπο θα τα κάνει όλα. Και την Ιερουσαλήμ θα εκλέξει και τη Σιών θα εκλέξει και τη σκηνή του μαρτυρίου και τον ναό θα κάνει. Με τον άνθρωπο ξεκινάει ο Θεός την εκλογή. Εξέλεξε τον Δαβίδ, τον πατέρα μου, και υποσχέθηκε στον Δαβίδ ότι δεν θα οικοδομήσει εσύ τον οίκον, αλλά ο γιος σου, και εξέλεξε εμένα. Και επειδή εξέλεξε τον πατέρα μου, του χάρισε ένα γιο που να οικοδομήσει, και επειδή εξέλεξε εμένα, οικοδόμησα ένα ναό στον οποίο κατοικεί ο Θεός. Η εκλογή δεν είναι σε πράγματα, η εκλογή είναι σε ανθρώπους. Δεν εκλέγει, παραδείγματος χάρη, την Κηφισιά, αλλά εκλέγει την Εκκλησία. Δεν εκλέγει τοποθεσίες, εκλέγει άνθρωπο και μέσα από τον άνθρωπο εκλέγει τα πάντα. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, έχει σημασία να είμαστε εκλεκτοί στα μάτια του Θεού. Γιατί πολλοί είναι και κλειμένοι, αλλά λίγοι είναι οι εκλεκτοί. Δεν είναι το σημαντικό ότι μας κάλεσε, αν και πολύ σημαντικό. Δεν είναι το σημαντικό ότι μας πρόσθεσε στην Εκκλησία του, μας έσωσε, μας ευλόγησε, που είναι σημαντικό. Αλλά το σημαντικό είναι να καθαρίζουμε τον εαυτό μας από όλα όσα μολύνουν τη ζωή μας, ώστε να μας έχει ο Θεός σκεύη τιμίας χρήσεως, αγιασμένα, καθαρισμένα δηλαδή, ξεχωρισμένα με το αίμα του Χριστού, εύχριστα, εκπαιδευμένα, κατηρτισμένα και ετοιμασμένα, συγκεκριμένα για τα έργα τα αγαθά που ο Θεός έχει ετοιμάσει. Γιατί δίνει ο Θεός και όπλα δυνατά συν Θεό.
αλλά δίνει ο Θεός και ικανότητες. Άρα και αγιασμένα, με μετάνοια δική μας, με επιστροφή, με εξομολόγηση, με το αίμα του Χριστού που επικαλούμεθα, πότε, πάντοτε, πάντοτε με το αίμα του Χριστού θα ξεκινάς τη ζωή σου. Πάντοτε. Ό,τι και να κάνεις, το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, τη νύχτα, τα ξημερώματα, στη δουλειά σου, στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου, στην εκκλησία σου, όπου και να είσαι, πάντοτε με το αίμα του Ιησού Χριστού θα ξεκινάς, για να είμαστε σκεύη αγιασμένα, αφιερωμένοι δεύτερον στο Θεό, ώστε ο Χριστός να μας καταρτίζει με τις διακονίες του, όντας αυτός μόνο διδάσκαλος και καθηγητής, και έτοιμοι πάντοτε στη διάθεση του Κυρίου για να μας ετοιμάζει ετοιμασμένα εις πανέργων αγαθών. Αυτή είναι η εκλεκτή. Σκεύη τιμίας χρήσεως. Γιατί σε μία οικία υπάρχουν και σκεύη τιμίας χρήσεως, αλλά υπάρχουν και σκεύη προς άτιμων χρήσεων. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Κύριος λοιπόν είπε στον Δαβίδ, τον πατέρα μου, ότι δεν θα οικοδομήσεις τον οίκον, αλλά ο γιος σου, και ο Θεός του εξετέλεσε. Και τότε ο Δαβίδ έφτιαξε ένα μεγάλο θυσιαστήριο ψηλά από όλη τη συναγωγή, και εκεί ανέβηκε και γονάτισε μπροστά στο Θεό. Στην ύψωση ταπεινώθηκε ενώπιον όλου του λαού. Κανένας άλλος δεν ήταν γονατιστός, μόνο ο Δαβίδ. Συγγνώμη, μόνο ο Σολομών, κανένας άλλος. Και αυτό είναι το εκπληκτικό, αδερφοί. Δεν του είπε ο Θεός να προσεύχεσαι γονατιστός, αλλά μέσα στην ταπείνωσή του, γιατί το γονάτισμα δεν είναι μια τυπική στάση λατρείας, είναι μια ουσιαστική λατρεία ταπείνωσης. Γονατίζουμε μπροστά στον ένδοξο. Μα δεν μπορούμε να προσευχηθούμε και όρθιοι, όπως θέλουμε προσευχόμαστε. Και όρθιοι και καθιστοί και εξαπλωτοί. Αλλά η προσευχή της ταπείνωσης και του φόβου του Κυρίου είναι ότι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να γονατίσουμε μπροστά στο Θεό. Και υπάρχουν και περιπτώσεις που σας τη συνιστώ, όταν κάτι είναι πολύ σοβαρό, όταν η καρδιά σας είναι πραγματικά συντετριμένη, μπρούμε ήταν να προσεύχεστε. Όχι κάθε φορά, αλλά αυτή η προσευχή, αδερφοί, όταν την κάνετε, που γίνεται χώμα ο άνθρωπος, ταπεινώσει εκεί, κατεβαίνει η παρουσία του Θεού. Όχι όμως από ξεκούραση, από τύπο, ούτε γονατίζουμε τυπικά, ούτε προσευχόμαστε μπρούμουντα, γινόμενοι χώμα τυπικά. Δεν έχει νόημα, γιατί ξέρει ο Θεός την καρδιά μας. Αλλά όταν πραγματικά παίρνουμε τη θέση αυτή της ταπείνωσης, και ιδιαίτερα όπως το Σολομών, τη στιγμή της ύψωσής του, τη στιγμή της ευλογίας του, συνειδητοποίησε ότι εγώ, εσύ Θεός θα κατοικήσεις σε αυτό που εγώ έκτισα. Ποιος είσαι εσύ και ποιος είμαι εγώ? Και συντρίφθηκε η καρδιά του και έφτιαξε το θυσιαστήριο, γονάτισε, σήκωσε τα χέρια και άρχισε να τον δοξάζει το Θεό. Αλλά είχε συγκεκριμένα αιτήματα να φέρει, τα οποία αφορούσαν το έργο του Θεού, όχι τον εαυτό του. Α, τώρα και μία ακόμη πολύ σοβαρή προσευχή. Να φέρει ενώπιον του Θεού το ναό και με συγκεκριμένα αιτήματα να ζητήσει ο Θεός να τον χρησιμοποιήσει αυτό το οποίο αυτός έκτισε, όχι με τις δικές του, όπως είπαμε, ικανότητες, για τη δική του δόξα. Πρώτον, αλλά και για την ευλογία, για τη δική του δόξα, αλλά και για την ευλογία του λαού, για την ευλογία των ανθρώπων. Γιατί εκεί δοξάζεται ο Θεός. Όταν οι άνθρωποι βρίσκουν παρηγοριά, συναντάνε το Θεό,
βρίσκουν δύναμη, βρίσκουν το Θεό. Πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, όποιος μπαίνει μέσα σε αυτό το χώρο να συναντάει τον Χριστό. Πολύ σημαντικό. Και είναι σημαντικό όχι για τους άλλους, πρώτα για μας. Να μπαίνω εδώ μέσα και να συναντάω τον Χριστό. Πολύ σημαντικό. Αλλά και να ξέρω ότι όποιος μπαίνει εδώ μέσα συναντάει τον Χριστό. Δεν είναι θέμα ανθρώπινο, αδερφοί. Είναι να υπάρχει η δόξα του Θεού στη ζωή μας, στην οικογένειά μας και στην Εκκλησία που μας πρόσθεσε ο Χριστός. Αμήν.